Το θέμα μας έχει να κάνει με μία προσπάθεια που κάνουμε στην Επιτροπή Ανάπτυξης να βρούμε πώς οι αλλαγές οργανισμών έχουν επηρεάσει την εξέλιξη των παιχτών και μέσα πώς από την αξιολόγηση η οποία θα προκύψει μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορέσουμε να επιλέξουμε τους παίχτες των εθνικών ομάδων. Η προσπάθεια που γίνεται όλα από το όλο επιτελείο των εθνικών ομάδων και της ανάπτυξης με επικεφαλής του Παναγιώτη Μιατρούδη και έχει να κάνει κυρίως με τα τεχνικά τακτικά χαρακτηριστικά τα οποία εντοπίσαμε μέσα από τις αδυναμίες των εκθέσεων που έκαναν οι προπονητές οι οποίοι πήγαν στις αντίστοιχες διοργανώσεις. Θα τις δούμε αναλυτικά παρακάτω. Πάμε στα προβληματικά των νέων στην Πολωνία που ο προπονητής ήταν ο γραμματικός ο Νίκος. Είναι διαπιστώσεις οι οποίες κάνανε οι προπονητές αυτοί, ξεκινώντας από την άμυνα. Βλέπουμε λοιπόν τα λάθη ουσιαστικά τα οποία είχαν εντοπίσει, τράγμα φανέλα στην άμυνα με πολλά δίλεπτα, αντιαθλητικό σπρώξιμο αντιπάλου, τα οποία και αυτά επισύραν τις ποινές από τους διαιτητές, το μέτριο των παιχτών σε άμυνα και επίθεση, δηλαδή υπήρχε ένα πρόβλημα στο πώς μετράμε τους παίχτες όσον αφορά στην άμυνα. Σε σχέση πάντα με τους επιθετικούς. Οι διαπιστώσεις που έχουν να κάνουν με τις επιθετικές θέσεις. Κακές και περιορισμένες επιλογές στα σουτ, ανυπαρξία της βασικής προσποίησης, έλλειψη της κίνησης, της κάθε απειλής, της δίησης και της πάσας και φυσικά υπήρχε απώλεια της καστής πάσας και συνεργασία με τον παίχτη γραμμής, τον πίβοτ. Αυτά επαναλαμβάνω, ήταν από την έκθεση που είχε κάνει ο Νίκος ο γραμματικός, τα οποία εμείς πήραμε, αξιολογήσαμε και καταγράψαμε για να δούμε πού υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις. 2012, Μεσογειάδα Εφήβων, τα οποία έγινε στην Πορτογαλία με προπονητή τον Σερικίδη τον Στέλιο. Διαπιστώσεις όσον αφορά την άμυνα, στο ένας εναντίον σουτ, σε σουτ από αντίπαλο παίχτη, υπάρχει κακή συνεργασία και ασυνονοησία του τερματοφύλακα με τους αμυντικούς παίχτες. Στο 2 εναντίον 2 με πίβοτ υπάρχει πρόβλημα συνεργασίας και αλληλοκάλυψης και μεταξύ των αμυντικών παίχτων, δηλαδή ποιος βγαίνει, ποιος μπαίνει, ποιος παίρνει τον παίχτη, τον πίβοτ ή τον περιφερειακό που έρχεται για σουτ. Στον ευθυνιασμό υπήρχε πρόβλημα άμεσου ευθυνιασμού λόγω κακής τεχνικής, κυρίως στην πάση τερματοφύλακα, δηλαδή είχε πρώτο χρόνο και δεύτερο. Στον έμεσο ευθυνιασμό ξεκινάγαμε αργά και από πολύ πίσω, χωρίς σωστούς διαδρόμους, κατευθύνσεις και ρόλους, πάντοτε έχουν σαν ένα μονόπλευρο πρέξιμο το οποίο πολύ εύκολα μπορούσε η αντίπαλη ομάδα να το προβλέψει και να το αντιμετωπίσει. Στις πάσεις έμεσου ευθυνιασμού από στατική θέση, κάναμε συνήθως πάρα πολλά λάθη ή παρακινδυνευμένες πάσεις. Αυτό, να σας υπενθυμίσω, ότι το 1984-85 ήρθε ο Τσερβίνσκι, είχαμε το ίδιο πρόβλημα. Το πρώτο πράγμα μας έκανε είναι ακριβώς αυτό, να παίρνουμε την μπάλα στην κίνηση και να τη δίνουμε, να μην σταματάμε, μην σταματάγαμε για να δώσουμε πάσα. Δεν υπήρχε δηλαδή κινητικότητα του παίχτη και φυσικά πολύ καλή τεχνική κατάρτιση που προποθέτει αυτές τις πάσες. Και στο τέλος δεν υπήρχαν επιστροφές και σχέδιο όταν η ομάδα έχανε την μπάλα και έπρεπε να γυρίσει γρήγορα πίσω. Οι διαπιστώσεις όσον αφορά την επίθεση. Στη βασική πάσα αδύναμες αργές και κακές πάσες. Δυναμική προσποίηση χωρίς το βάρος του σώματος. Χωρίς προσποίηση στην εκτέλεση από 6 μέτρα και πέναλτι. Πρόβλημα υποδοχής πάσας μπάλας από τα πίβοτ. Όταν υπήρχε πίεση από την αντίπαλη ομάδα υπήρχαν πάρα πολλά λάθη και οι παίκτες ήταν πάρα πολύ στατικοί. Δεν υπήρχαν συνεργασίες με τον πίβοτ, ειδικά όταν οι αντίπαλες άμυνες παίζανε έξω ανοιχτές άμυνες επιθετικές. Τα εξτρέμ δεν είχαν πολύ καλή αποτελεσματικότητα
απόρρια της κακής επιλογής των σουτ από το πλάι. Και δεν είχαμε επιλογές στα είδη σουτ, ήταν όλα πάρα πολύ πλοβρέψιμα, με αποτέλεσμα το μπλοκ και ο τερματοφύλακας, τα οποία υπήρχαν στην αντίπαλη ομάδα, να μπορούν εύκολα να αντιμετωπίζονται. Οι διαπιστώσεις όσον αφορά τη τακτική, αυτές είναι, επαναλαμβάνω, οι διαπιστώσεις του Σερκή του Στέλιο που έκανε όταν πήγανε το 2012 στην Μεσογειάδο την Εφήβου με τους 94-95, επαναλαμβάνω. Στο 6-5, πρόβλημα ατομικής τακτικής. Όταν παίζουμε δύο πίβο σε ανοιχτή άμυνα χωρίς τακτική σκέψη και λαχτικές λύσεις, απλά να μην πω και κουβέντες πιθανό να εννοήσω, αυτά είναι δικές μου αναλύσεις. Παθητικό παιχνίδι, χωρίς σχέδιο, και υπήρχε κούραση όταν πιεζόταν η ομάδα και όσο πέρναγε η ώρα, με αποτέλεσμα να γίνονται πάρα πολλά λάθη και να χάνεται ο τακτικός προσανατολισμός της ομάδας. 2013, Μεσογειάδα Πέδων, στην Τινησία, με προπονητή τον Παναγιώτη Νιατρούδη. Διαπιστώσεις στην επίθεση. Υπερβολική και χωρίς λόγο χρήση της τρίπλας. Αδύναμες πάσες, αργό γύρισμα της μπάλας, πολλές λάθος πάσες, ήμουνα και εγώ εκεί, η διαπίστωση είναι όντως έτσι. Οι περιφερειακοί παίχτες έχουν πολύ κοντινές αποστάσεις, δεν υπάρχει εύρος στην επίθεση. Μεγάλο πρόβλημα στο ένα εναντίον ενός σε μικρό χώρο, αργές διειδήσεις στις κάθες απειλές και τα εξτρέμ κυρίως παίζανε σε λάθος θέση και οι κινήσεις δεν βοηθούσαν πάρα πολύ στην κυκλοφορία της μπάλας αλλά και στο ένας εναντίον ενός. Διαπιστώσεις τακτικής. Τα πίβο δεν γνωρίζουν το screen, το δέσμευση, αυτό που έλεγε το pick and roll η Βασιλεία προηγουμένως, και το screen εναλλαγή μεταξύ δύο αμυντικών παιχτών. Οι τερματοφύλακες είχαν ανασφάλεια και κακή τεχνική πάσας τόσο στον έμεσο όσο και στον άμεσο εφηνιασμό. Πρόβλημα στην περιφερειακή αίρεση των παιχτών με αποτέλεσμα να γίνονται πάρα πολλά λάθη. Στην άμυνα είχαμε προβλήματα τόσο στην τεχνική και όσο στην τακτική όσον αφορά τις παγίδες και φυσικά στο ακριβή στο timing που λέμε για να βγούμε να κλέψουμε την μπάλα μέσα από το οργανωμένο παιχνίδι. 2017 η Under 19 Τζουβάρας προπονητής στη Λίμνο, διαπιστώσεις όσον αφορά την ατομική τεχνική, χαμηλά αγώνες, αυτά έχουν να κάνουν με την τεχνική, αργές σε ταχύτητα πάσες, αδυναμία από ίντερ σε ίντερ, στον έμεσο εμβιασμό, λάθη κάτω από πίεση αντιπάλου. Βασική προσποίηση, δυναμικό πέρασμα προσποίηση μετά από απειλή για πάσα σουτ, παιχνίδι χωρίς μπάλα, υπήρχε δηλαδή, δεν υπήρχε μεγάλο έλλειμμα, κακή τεχνική το ρίψον με άλμα και χωρίς άλμα από ίντερ και από εξτρέμ, κακές επιλογές όσον αφορά τις γωνίες ρήψης και όχι μεγάλη ποικιλία το σουτ σε πρώτο χρόνο. Και φυσικά δεν υπήρχαν συνεργασίες μεταξύ των περιφερειακών και του παίχτη γραμμής. Όσον αφορά την άμυνα, βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπήρχε πρόβλημα στις ανοιχτές άμυνες και το πώς θα μπορούσαμε να προσαρμοστούμε σε κλειστές ή αντίστοιχα, ανάποδα δηλαδή. Δυνατή αδύνατη πλευρά, τοποθέτηση του παίχτη στο χώρο, συνεργασίες παιχτών όσον αφορά πάλι την κάλυψη του βίου, το είδαμε και προηγουμένως, το ξαναβλέπουμε και εδώ πέρα, προσανατολισμός χώρου, το είχαμε δει και αυτό, αργές και χωρίς τακτικό σχέδιο επιστροφές και προσανατολισμό των παιχτών στο χώρο. Διαπιστώσεις ατομικής τεχνικής. Α, το είδαμε νομίζω. Στον ευνοιασμό διαπιστώσεις. Όσον αφορά τους διαδρόμους κίνησης, οι ακραίοι τρέχανε μέσα και όχι κοντά στη γραμμή, δεν είχαμε δηλαδή ανοιχτό παιχνίδι στον ευνοιασμό. Δεν υπήρχε έμεσο ευνοιασμός. Προβλήματα όσον αφορά τη λήψη της απόφασης όταν υπήρχε πολύ μεγάλη ταχύτητα στο παιχνίδι. Αλλαγή ρυθμού στον έμεσο ευνοιασμό. Κακές πάσες και όσον αφορά το πώς διαχειριζόμασταν το παιχνίδι μέσα κατά τη διάρκεια του αγώνα και ειδικά όταν υπήρχε πολύ μεγάλη
πίεση και φυσικά κακές διασταυρώσεις των παιχτών. Όσον αφορά την τακτική επίθεση, υπήρχαν προβλήματα στις απλές και σύνθετες διασταυρώσεις, στη διασταύρωση μετά από προσποίηση σε παίχτη, screen, συνεργασία μεταξύ περιφερειακών και παίχτη γραμμής. Αυτές, επαναλαμβάνω, είναι οι διαπιστώσεις του Χρήστου Τζουβάρα στην Άντερ 19 Νεανίδων που παίξαμε στην Λίμνο. Προτείνει λοιπόν βελτίωση της αερόβιας ικανότητας. Υστερούμε στην ταχυδύναμη σε σχέση με τους ξένους αντιπάλους μας. Να έχουμε καλύτερες επιλογές όσον αφορά τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά, τα τεχνικοτεχνικά στοιχεία και όσον αφορά τη διάθεση και το ταλέντο που πρέπει να έχουν οι παίχτες όσον αφορά την προπόνηση και την προπονητική διαδικασία. Όσον αφορά στον τερματοφύλακα, βλέπει ότι δεν υπάρχει επαρκής χρόνος προπόνηση τερματοφυλάκων. Δεν υπάρχει προπονητής τερματοφυλάκων στις ομάδες, με αποτέλεσμα αυτό να αντικατοπίζει και στην ποιότητα και την αγωνιστικότητα των τερματοφυλάκων. Καλύτερες σωματομετρικές επιλογές και φυσικά πολλή προπόνηση, ειδικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά και κυρίως στον εφηνιασμό. Οι διαπιστώσεις λοιπόν που κάναμε σαν επιτελείο και σαν συμπέρασμα όλων αυτών, ξεκινάμε από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που διαπιστώθηκε ότι λείπουν από τους αθλητές τους άντερ 17, ώστε να γίνουν καλύτεροι παίκτες. Οι αθλητές και αθλητές των εθνικών ομάδων σε μεγάλο αφού της προπόνησης δεν γίνεται στα σωματεία, με αποτέλεσμα να έρχονται ανέτοιμοι σε εθνικές ομάδες και λόγω του μικρού χρόνου προετοιμασίας να μην προλαβαίνουμε να λύσουμε τέτοια ζητήματα, οι προπονητές πάντοτε. Έχουν εντοπιστεί πάρα πολλά χαρακτηριστικά σε σχέση με δύσκολους παίχτες, τα οποία θα πρέπει να έχουν λυθεί από τους προπονητές, αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι και στη σύγκριση πάντων της αντίπαλες εθνικές ομάδες. Αυτές είναι οι μικρές διαπιστώσεις που κάναμε όταν προσπαθήσαμε να αναλύσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά των αγώνων και με τα προβλήματα που είχαν οι παίχτες. Ο Παναγιώτης θα σας δείξει κάποια βίντεο να δούμε πώς από την διαδικασία της ανάπτυξης περνάμε σε εθνικές ομάδες και πώς οι κανονισμοί οι οποίοι έχουν επιβληθεί σε αυτές τις ηλικίες έχουν αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού των εθνικών ομάδων. Λοιπόν, συνάδελφοι, είναι σημαντικό να καταλάβετε λίγο το θέμα σε εικόνα. Το 2011 πώς δουλεύει η ανάπτυξη, μετά το 2011 μέχρι σήμερα πώς αλλάξαμε τα δεδομένα βάσει των προκηρύξεων, και αυτό δυστυχώς έχει να κάνει σχέση θετικά με την οτροπία μας. Το ότι εδώ πέρα, ας πούμε, είμαστε μετρημένοι στα δύο χέρια μας. Ότι τι θέλω να πω, ότι τελικά ο Έλληνας, είτε όταν αυτό λέμε, πάει ο Έλληνας στο εξωτερικό και προοδεύει, γιατί υποχρεώνεται μέσα από τους κανόνες του καινούριου κράτους να είναι θετικός και να εξελίσσεται. Και εμείς εδώ στην ανάπτυξη θα διαπιστώσετε ότι εφόσον βάλαμε τους κανόνες, τους υποχρεωτικούς, στις προκηρύξεις, αλλάξαμε τον τρόπο σκέψης του προπονητή και το σχεδιασμό στις μικρές ηλικίες, και πώς όταν δεν είχαν το 2011 υποχρεωτικούς κανόνες και πώς πηγαίνει στην πέρα το παιδί, που πλέον δεν υπάρχουν κανόνες ή κάνει ο καθένας μας ό,τι νομίζει καλύτερο. Αλλάζει όλη η φιλοσοφία, όλη η φιλοσοφία, και πάει πάρα πολύ πίσω το άθλημά μας. Αν δεν το φτιάξουμε, ό,τι και να κάνουμε στην ανάπτυξη, και δεν εξελιχθούμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση μετά από 20 χρόνια, ό,τι διαπιστώσεις που κάνουμε, γιατί οι διαπιστώσεις είναι διαχρονικές, είναι 40 χρόνια διαπιστώσεις, μπορεί να τα λέει γιατί μια έκθεση κάποιου προπονητού, δύο εκθέσεις προπονητών, τριών εκθέσεις προπονητών, αλλά είναι διαπιστώσεις χρόνων. Και μετά από 40 χρόνια, πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν το χάσεις.
πάντα το πρώτο και το ένα πάντα. Έχεις ένα δωμάτιο μου πάντα. Λοιπόν, προσέξτε, βλέπουμε το αυτό είναι το μιμή. Και το 2011, Ιούνιος, Κόρυφθος. Είναι το μιμή πεζί, με τα κίτρινα είναι το καματερό, με τα κόκκινα είναι ο φίπος Βέρειας. Είναι 98-99 γεννηθείς. Εδώ είναι το μίνι, αν τις παίρνει την 6-0, να το δείτε. Κολλημένοι, πάνε όπως θέλουν στην επίθεση, είναι, δεν βγαίνουν τίποτα για φάουλ, είναι όλοι πίσω στα 6 μέτρα. Έχουμε, όποιος έχει πάει συμπόρεται, όλοι μπλοκ, δεν τον ακουτά κανένας. Παίρνει ένας παίρνει στην μπάλα, που ήταν πιο ψηλός και δυνατός, βάζει κόλλη, άλλοι θα πάλι πίσω. Εδώ τώρα έχουμε περάσει στους 96-97, είναι ημιτελικός, είναι το ίδιο δηλαδή τον Ιούνιο, στο Λουτράκι είναι ο Δούκας με τον Πάο. Αυτός είναι ο Δούκας, αυτός είναι ο Πάο. Ο Δούκας μιλάμε τώρα η ομάδα Ζιβούλοβιτς, Μποραΐτης, Μπραουδάκης, αυτή η ομάδα. Και εδώ ο Πάο υποτίθεται καλή γενιά που δεν βγήκε κανένας. Εντάξει, 6-0 παίζαμε. Πολύ με, κοιτάξτε, αυτός είναι ημιτελικός τώρα, έτσι. Ημιτελικός. Όλα τα γκολ τα 6 μέτρα, να μπούμε στα 6 μέτρα, γιατί λέμε ότι 6-0 βοηθάει και κάνουμε παίκτες των 9 μέτρων, γι' αυτό σας τα λέω. Γιατί πολλοί παίζανε 6-0 λέγεται που φτιάχνουν σουτέρ. Άντε πόσα σουτ κατά, θα μπούμε να παίξω πολλά. Κοιτάξτε, στατικά, η άμυνα πίσω, περιμένουν όλοι, κοιτάνε. Ο Δούκας τώρα μιλάμε για καλούς προπονητές, έτσι, Τσαπλαδίδης, Βούλοβιτς. Κάνεις λάθος, είναι ο Ιούνιος Σωμάτης ο προπονητής. Εντάξει, είναι ο Ζιβούλοβιτς ο προπονητής. Και αν τα λέει για τους, πήγαινε το έχω δει κατά μια σχολή. Εντάξει, αλλά δεν έχει σχέση αυτό, δεν έχει σχέση αυτό. Εσύ μια ανεμάδα μπορεί να είναι για τους προπονητές, δεν έχει σχέση αυτό, δεν έχει καμιά σχέση. Για τον Μικολά της αυτό, θα σας πω, είναι το σύστημα αυτό. Το σύστημα που σε αναγκάζει και πας και διευκολύνεσαι και λες εγώ θέλω να κερδίσω. Πάει τον κόλ τώρα από τα 6 μέτρα εδώ. Τώρα αλλάξαμε, είναι τελικός. Είναι Ζαφυράκης, ο Ζαφυράκης είναι μια ομάδα. Ζαφυράκης, θα δούμε. Ο Ζαφυράκης έπαιξε τελικό. Όχι, ο Πάου δεν ήταν τελικός. Εδώ ήταν ο μικρός τελικός. Αυτός είναι ο τελικός. Αυτός είναι ο τελικός, το άλλο ήταν ο μικρός τελικός. Όχι, ο Φίλιππος δεν ήταν εκτός. Πρέπει να δημοσπίσει τα 6 μέτρα. Κοιτάξτε, τώρα είναι στην έλλη 2:57 του παιχνιδιού. Περπατάμε, πάμε. Κάνουμε σε περπατάμε. Αυτός ήταν ο ρυθμός του παιχνιδιού μας τότε. Αυτή είναι παπέντε σάφα σημαίνει, έτσι. Περπατάμε. Όλοι στα 6 μέτρα εκεί, μπαίνουμε μέσα, στα 6 μέτρα το γκολ. Εδώ λάθος, άλμα πάσα λάθος. Όχι τώρα δεν κάναμε, λάθος εδώ του μπάλας. Περπατάμε όλοι έτσι, όλο σύστημα. Τώρα είναι στο τρίτο λεπτό αυτό, αυτά είναι τρίτο λεπτό όλα. Παίρνει άλλο στην μπάλα, σηκώνεται, δεν τον πειράζει κανένας. Παίρνει άλλο στην μπάλα, τρίπλα, ξανά τρίπλα, ήρεμα να γυρίσει ο άλλος πίσω. Γύρισε τώρα και πίσω ο κύριος που είχε σουτάρει. Πάμε πάλι στα 6 μέτρα καθισμένη, κόνη. Γύρισε μπαλά, μπάλα, τρίπλα. Τώρα ένα στο δεύτερο. Ναι, επικοινωνία. Ωραία. Τώρα εδώ είναι η ανάπτυξη από το όχι, μη σταματάς. Εμείς η ανάπτυξη τώρα την έχουμε πάει 2 χρόνια πίσω, πιο μικρά. Εντάξει, είναι τα μήνυμα στα φετινά. Παίζουν πλέον man to man στο μισό γήπεδο με μικρά τερματάκια. Παίζουν και αγόρια και κορίτσια πλέον. Είναι μειχτά, να ξεκινάνε. Βλέπετε και αγόρια και κοριτσάκια. Στο μισό γήπεδο κάθε συνταθετότητα. Εδώ πέρα είναι οι παπέτες μας. Παπέτες Β. Τελικός. Εντάξει, η έδεσα με το Διομήδη, τελικός. Με κόσμο, αυτά, κινήσεις μαν του μαν, κάθε παίκτης έχει το ρόλο του. Κοιτάξτε κινητικότητα που έχουν τα παιδιά.
Σουτ απ' έξω έχουμε και σε αυτές τις άμυνες. Κίνηση. Ένα αντίον ενό. Τρεις άμυνες, 1-5. Ένας αδύον ενός. Γρήγορη σέντρα. Πίεση. Κόψιμο πίβορ. Τακτική σκέψη για να περάσει από εκεί πριν κενό παίκτης. Η φωνή ανοίγει. Μήπως μου. Αυτό είναι τι παίζουμε σήμερα. Σούντα, πάντα με πίεση, σούντα απ' έξω. Αυτός είναι η παπέντε σάφα. Είναι ο τελικός. Φωνή ακούγεται, δεν έχουμε φάλει, για πάλι το μικρόφωνο και εγώ, το μικρόφωνο. Δεν έχω φίλοι πάντα. Μικρόφωνο εδώ θα έρθει. Διομήτης Φίλιππος. Κοιτάξτε τις άμυνες. Η ταχύτητα είναι το 7ο παιχνίδι, τελικός. Είναι το 7ο παιχνίδι κατά σειρά. Στο 35, είναι δεύτερο ημίχρονο, στο 35, για να ξέρετε, αν βλέπετε το τρέξιμο των παιδιών, την κινητικότητα, τις άμυνες, πώς παίζουν αυτά τα παιδιά. Αυτή είναι η 2002-2003. Δηλαδή, το παιδικό που θα παίξει παγκόσμιο. Που έχει μεταδώσει πάρα πολλά παιχνίδια. Αυτή. Θα παίξει παγκόσμιο. Βλέπετε πως είναι απλωμένοι σε όλο το γήπεδο, σε όλους τους χώρους αναγκαστικά με τα μάτουμα, κίνηση, το πίβοτ. Παπαγιάννης περνάει, γκολ! Πάμε γκολ, 20-21, γρήγορη σέντρα, τρέχουν οι ομάδες. Το σκηνοθέτη μας, Πινιάρης, γκολ, 21. Εδώ γκολ, γρήγορη σέντρα, τρέχουν τα παιδιά. Εδώ είναι η κορύφωσή μας, είναι ανάπτυξη, δεν έχουμε άλλο ένα σπουδί, είναι τα μετά και είναι παιδικό. Μετά γίνεται παιδικό. Εδώ τρέχουνε, ως πει στην κίνηση, πάσα. Αυτό είναι οι παιδες. Αυτή είναι η 1945, είναι η εποχή πριν. Είναι στο Πανιόνιο, δέρπι, Πανιόνιος Ιωνικός. Εντάξει, είναι η 1995, το Μαραδέλης και Δέλης, Μπάγιος, αυτή η φορά. Εντάξει, 6-0. 6-0, μπλοκ. Δεν τρέχει κανένας, τρίπλα, ηρεμία, πάμε σιγά σιγά, πάμε δυνάμεις. Τρίπλα, σκαστή πάσα από περιφέρεια, σκαστή πάσα. Σκαστή πάσα, τρίτη σκαστή πάσα, τέταρτη σκαστή πάσα. Η άλλη ακίνητη περιμένουμε. Δεν υπάρχει τίποτα από πίεση, παγίδα, επαφή. Τους περιμένουμε, καθόμαστε, παλεύουμε. Πάλι μας τα 6 μέτρα. Είναι στους τύπους, είναι πάρα πολύ τρόπο. Πάλι μας τα 6 μέτρα. Αυτό είναι η δική μας που παίζουν τελικό ΕΣΚΑ, Δούκας, ότι είναι Duke εδώ, είναι τελικός ΕΣΚΑ. ΕΣΚΑ πέρσι. Εντάξει.
περσινό. Αυτοί υποτίθεται εκπαιδευτήκαν στο συστήματα που είδαμε πριν. Στις ανοιχτές άμυνες, σε αυτό είχαν βρει αυτοί. Αυτοί δηλαδή κάναν το πρόγραμμα σαν πριν ήταν με το πρόγραμμα πριν το 2011. Αυτή είναι με το πρόγραμμα το μετά το 2011. Σα αρμόζει είναι αυτό. Ποιο ήταν. Εντάξει, 6-0 πάλι γυρίσαν πίσω όλα αυτοί που παίζαν ανοιχτή άμυνα και έτσι. Πίσω ακίνητη, αργά η μπάλα. Αργά η μπάλα. Αυτά υποτίθεται είναι με την καινούργια ανάπτυξη. Αυτή αυτό είναι πέμπτο τώρα έτσι. Πίσω εκεί δεν ακουμπάμε τίποτα, εκεί τους κοιτάμε, κεράκια ανοιχτά, ψηλά, δεν τους πλησιάζουμε. Εκεί μην τους ακουμπήσουμε τίποτα, ας το σουτάρει, μπαίνει πάλι τα 6 μέτρα, σου ξέρω. Πάμε αργά, περπατάμε όλοι, στην αρχή του παιχνιδιού 0, έτσι, περπατάμε. Εκεί, σκαστή, μία τρίπλα, δύο τρίπλες, τρεις τρίπλες. Οι άλλοι κάθονται, αποφάσισε ένας να σουτάρει. Έβαλε γκολ. Οι άλλοι καθόταν σε 6 μέτρα κίνητη, με μπλοκ. Ούτε να κουμπίσει, ούτε τίποτα. Εντάξει, αυτό είναι από το Q. Τώρα, το Χριστούγεννα. Πάλι είναι, τώρα είναι το Άργος, που έπαιξε πριν, που είδαμε γύρω του, λέγαμε ωραίο οι παπέντες, με τα Βρυλίσια. Εντάξει, 6-0 τα Βρυλίσια, αυτό είναι το Άργος, τρίπλα, τρίπλα, 2, 3, 4, κάτω πίσω, 5, σούταρε κάπως. Αυτές είναι οι ομάδες που παίξανε, η μία ομάδα που έπαιξε το τελικό πριν, που λέγαμε, κάτω πίσω, ήρεμα, μόνος ο Άδος, πάλι μας τα 6 μέτρα, πάλι είναι δύσκολο και στα αέρα. Επερνάμε δεύτερο πίβοτ μέσα για να παλεύουμε, όχι για σου να κάνουμε ίδια. Κάνουμε πίσω, τρίπλα, 8 τρίπλες είχαν αυτούς μέχρι στιγμής. Εντάξει, αυτούς ξανά τρίπλα, 9, 9 τρίπλες αυτούς μέχρι στιγμής. Και αυτούς είναι κάτι, ένας από τους καλύτερους παίκτες της Πέτρου του Γεωργιάδη φέτος. Αυτός, κάτσε να τρίπλες. Γκολ. Πάμε αργά, είναι η αρχή περιφέρα 0. Αργά, ήρεμα, φτιάξω το μαλάκι μας, πάμε, η άλλη 6-0, πίσω, την 5-1 κλειστό, ήρεμα, κοιτάξτε τρίπλα. Αργά, πίσω, ακίνητοι παίκτες μας, περπατάμε, ήρεμα, πήραμε, δώσαμε, ξαναδώσαμε, ξανά τρίπλα. Δώσαμε, λάθος πάσα, πάμε. Πάμε σιγά σιγά για να γίνουν τους χιλιάδες και τους ενεπλήσουμε, να πάμε στη του. Δεν πάμε χιλιασμό. Γυρίσαν τα παιδιά, οπότε μπορούμε τώρα να μιλήσουμε με πίνες. Πάμε, ήρεμα. Εκεί, κοίτα, παρακολουθά, όπως κάνουμε μια μεγδική μας. Αυτή είναι η εφαρμά που παίξει ο παγκόσμιο. Τρίπλα, αυτός είναι για την τρίπλα. Σας λέω ότι είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες της Πέτρου. Χάθηκε την μπάλα και να μην σας κουράσω. Δεν κουραστήκαμε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι πήραμε μια άλλη ανάπτυξη, την αλλάξαμε την ανάπτυξη, αλλά μόλις είχαμε παιδές, παιδικό, γινόμαστε η ανάπτυξη που υπάρχει από την άμυνα παλιά. Τώρα λέει τα παιδιά αυτά ενώ είχαν μάθει σε ανοιχτές άμυνες, σε πιεστικές άμυνες, με να δημιουργούνται παγίδες, timing, πότε βγαίνω, ευχηδιασμούς, γρήγορες αντεπιθέσεις, γρήγορες επιστροφές, γρήγορη σέντρα. Τα πήγαμε στα 6 μέτρα πάντα. Τώρα ένα καινούριο χάμα. Μετά από αυτά δηλαδή είναι 6 χρόνια. 2 μίνι, 2 παπέντες β, 2 παπέντες α, 6 χρόνια δουλειάς. Και έρχεσαι μετά από 6 χρόνια δουλειά και πάει ο ένας προπονητής και λέει: Παιδιά, 6-0 τώρα ακίνητη, αργά. Πάρουμε το παιχνιδάκι, θα πάρουμε και τα μόρια, πάρουμε και τους βαθμούς. Και θα μάθεις άλλο κάτω τώρα. Θα μάθεις αργό, slow motion. Και θα ψάχνουμε μετά εμείς να πάμε γιατί χάνουμε από την Τουρκία μετά από 4 χρόνια από την κάθε Τουρκία. Παίζουμε 6-0, ακίνητη, ακούνητη, με αργά πόδια, αργή σκέψη, αργές αντιδράσεις. Άρα ο προβληματισμός μας
είναι τι θα γίνεται μετά την ανάπτυξη. Αυτός είναι ένας προβληματισμός εδώ στον Ελλάδα, είναι ευρυτικός προβληματισμός. Εντάξει, επειδή στα σωματεία δεν υπάρχει περίπτωση να την βελτιώσει, γιατί ο Έλληνας ξεκινά που έχουν ξεκίνησα μόνο δυστυχώς με το μαστίγιο και με νόμους που πρέπει να κάνει ορισμένα πράγματα που δεν το κάνει. Άρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αποφασίσει η Ομοσπονδία ότι να υπάρξει σχεδιασμός και να πληρώνουμε και πάνω. Άμα δεν υπάρχει σχεδιασμός τουλάχιστον για την Πέδων Εφήβων, αυτές και να συνεχίσουν να προσθέσουν πράγματα σε αυτό που κάνει η ανάπτυξη ελληνική, να προσθέσουν. Όχι να αφαιρέσουν. Δεν πάει ένα στο παιδί, τα φέρει όλα και ξεκινάει και ένα καινούριο χάνο. Και το ίδιο παιδί που το θαυμάζαμε και είχε και κινητικά χαρακτηριστικά και είχε και τακτική σκέψη και βλέπαμε και ωραία πράγματα και λέγαμε ότι είναι αυτό και δεν χορτάμε να το βλέπουμε. Πάμε σε ένα slow motion hardball, ένα σκοπιμότητο για να κερδίσουμε με κάποιο τρόπο. Αυτό το προβληματισμό έβαλα. Σας ευχαριστώ.